και μας λέει ότι ο δράστης βρισκόταν στην κηδεία του θύματος. Πάμε να ακούσουμε. Αυτός ο άνθρωπος, η Μαρία, ήταν ένα πλάσμα αχνό, μια ψυχούλα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να είχε εχθρούς. Δεν θα βρεις άνθρωπο να πει κάτι κουβέντα για τη Μαρία. Και δεν ήταν και τόσο πολύ κατάκητη. Είχε η γυναίκα χτυπήσει λίγο στη μέση και πάει να σηκώσει τη μητέρα της. Είχε γαράγισμα στη μέση. Από τη δουλειά δεν είχε φύγει. Απλά έπαιρνε συνέχεια αναρωτικές. Θα επέστρεφε κάποια στιγμή στη δουλειά. Τα χτυπήματα δείχνουν. Μίσος. Πρέπει να είναι συγγενικό πρόσωπο και ρίγανε εκεί πέρα τα πράγματα πολύ. Λείπανε και χρήματα. Στην αρχή λέγανε για χρυσαφικά και για χρήματα. Μετά η κόρη λέει μόνο για χρήματα. Ενώ στην αρχή είχε μαθηθεί και για χρυσαφικά. Και λίγο περίεργο δηλαδή, μόνο στο σωματείο Αθηνής και γιατί δεν πήγαν σε άλλο σπίτι. Δεν έχει λογική όλο αυτό το πράγμα. Δεν πήγαν πάρει κανένα γείτονα και μέρα μεσημέρι. Ήταν αναστατωμένο μόνο το δωμάτιο τη κόρη. Ναι. Ο άνθρωπος που φημολογείται ότι η πιθανότητα να είναι ο δράστης του στιγερού εγκλήματος κυκλοφορεί ακόμα στη Χαλκίδα. Από ό,τι ξέρω, και χθες η κηδεία ήταν. Η κόρη δεν έχει υπόνοιες ότι μπορεί το συγκεκριμένο άτομο να είναι ο δολοφόνος της μητέρας της. Η κόρη είναι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει πολύ, να ξέρεις. Είναι λίγο κλειστός άνθρωπος, ένας αψυχολόγητος άνθρωπος. Και χθες η κηδεία πολύ ψυχρή. Και δεν το είδα μόνο εγώ, το είδα όλος ο κόσμος. Μια ψυχρότητα. Κάνα δύο φορές για κάτι κρίση πανικού. Μία φορά μάλλον μετά τίποτα. Δεν το καταλάβεις δηλαδή ότι είναι η κόρη. Δεν υπήρχαν ξεσπάσματα.